Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης φτιάχνουν ήδη κλίμα υποστηρίζοντας πως η Τουρκία είναι περήφανη για το γεγονός ότι το Abdul Hamid Khan, ένα από τα 5 πλοία γεωτρήσεων με τεχνολογία 7ης γενιάς στον κόσμο, θα αναλάβει καθήκοντα στις 9 Αυγούστου. Σημειώνουν δε πως η Ελλάδα από την άλλη συνεχίζει να παρακολουθεί βήμα-βήμα τις εξελίξεις και πως το Abdul Hamid Khan δεν ξεφεύγει από τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου. Σύμφωνα με τα νέα της ΑΜΠΑΧ, η παρουσία του Abdul Hamid Khan είχε ήδη μπει για λίγο στην ατζέντα της Ελλάδας. Η ελληνική εφημερίδα Καθημερινή έκανε λόγο για την ημερομηνία που θα ξεκινούσε το Abdul Hamid Khan και υπογράμμισε ότι ο Υπουργός Δονμές είπε ότι το πλοίο γεώτρησης θα λειτουργήσει εντός των τουρκικών θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Η Αυγή από την άλλη δήλωσε ότι το Abdul Hamid Khan θα ξεκινήσει στις 9 Αυγούστου και μίλησε για τα χαρακτηριστικά του πλοίου. Η εφημερίδα Παραπολιτικά από την άλλη έκανε λόγο για την εξουσία του Abdul Hamid Khan, κάνοντας επίσης δήλωση για το εάν η Ελλάδα διαθέτει τέτοιο σκάφος γεώτρησης. Στο μεταξύ, στο θέμα του τουρκικού γεωτρύπανου αναφέρθηκε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α98,9 ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Μίλτος Αργιανίδης. «Περιμένω αύξηση της ρητορικής έντασης από πλευράς Τουρκίας ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα», τονίζει ο καθηγητής. Αυτές καθ' αυτές οι δηλώσεις δεν προειδεάζουν απαραίτητα για μεγαλύτερη ένταση, αλλά είναι το απαραίτητο συνοδευτικό για τη μεγαλύτερη ένταση. Είναι δεδομένο πως από εβδομάδα που θα βγει το γεωτρύπανο για να κάνει γεώτρηση, αυτή τη γεώτρηση δεν θα την κάνει ούτε στον Εύξεινο Πόντο, ούτε κάπου αλλού που είναι αδιάφορα για την Ελλάδα. Θα την κάνει είτε σε περιοχή που θα βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, είτε θα βρεθεί ξαφνικά εκεί που έφερε κάποτε το Roots Race πριν από 2 καλοκαίρια, όταν είχαμε το καλοκαίρι του 2020 γεμάτο ένταση, ή θα βρεθεί εκεί στο τόξο που διαμορφώνεται από τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο και την νοτιοανατολική Κρήτη, τονίζει ο καθηγητής. Ο Ερσίν Τατάρ μετέβει στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνης, όπου επισκέφθηκε το νέο γεωτρύπανο και έλαβε πληροφορίες από τους αξιωματούχους σχετικά με το πλοίο και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μπροστά από το γεωτρύπανο. Σύμφωνα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, το νέο πλοίο είναι σημαντικό για τις δραστηριότητες γεώτρησης στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της τουρκικής δημοκρατίας. Ο κ. Τατάρ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ενός τέτοιου πλοίου θα είναι πολύ μεγάλες. Η υπηρεσία ενός τέτοιου πλοίου, το οποίο θα προστατεύει το δικαίωμα και το δίκαιο της Τουρκίας στις θάλασσες για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη του πλούτου στις περιοχές αυτές μέσω διαφόρων γεωτρήσεων, θα είναι φυσικά πολύ μεγάλη. Οι γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ίσως γύρω από την Κύπρο, να είναι καρποφόρες, πρόσθεσε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.